αύξηση και εκτοξεύει σε ιστορικό υψηλό τον πληθωρισμό στην ευρωπαϊκή οικονομία η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με διάχυρη την αβεβαιότητα αφού δεν προβλέπεται στον άμεσο ορίζοντα τερματισμό των εχθροπραξιών. Οι αερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό ακριβώς αντανακλούν. Σε διάστημα 3 μηνών μειώνει σε πέραν της μιας ποσοστιαίας μονάδας την πρόβλεψη για το ρυθμό ανάπτυξης στο 2,7% για το 2022, κάτι που αποτελεί την πιο απότομη υποβάθμιση των τελευταίων ετών, ενώ εκτινάσει τον πληθωρισμό. Annual inflation is expected to hit an all-time high of 6.8% this year. This acceleration has been driven by the surge in commodity prices that lifted energy and food prices inflation to multi-year highs. Η Επιτροπή αναγνωρίζει εν μέρη ότι τα πακέτα κυρώσεων γύρισαν μπούμεραγκ στις εθνικές οικονομίες. Λέει όμως ότι δεν μπορούσε να παραμείνει απαθής η ρωσική επιθετικότητα. Λέει όμως ξεκάθαρο όχι σε γενική στήριξη της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Measure targeted and temporary are justified in our view. Αύξηση στο 5,2% υπερδιπλάζει ο ποσοστό σε σχέση με πέρσι, εκτιμά τον πληθωρισμό για το 2022 στην Κύπρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως λόγω των ιδιαίτερα υψηλών τιμών στα καύσιμα. Αναμένει επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 2,3% ως επακόλουθο των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ιδιαίτερα στον τουρισμό και τις υπηρεσίες, και μικρή αύξηση στο ποσοστό ανεργίας της τάξης του 7,8%. Το γύρο του διαδικτύου κάνει ηχητικό ντοκουμέντο.